Πολύ ο προπονητής σου είπε ότι πήρατε μια σημαντική νίκη. Σήμερα τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς για τη συνέχεια. Θέλω να μου πεις και εσύ τη δική σου άποψη για το παιχνίδι. Εντάξει, είναι κάθε μάτς το παλεύουμε. Κάθε μάτς για μας είναι τελικός. Παίζουμε την κατηγορία. Και κάθε μάτς το βλέπουμε σαν τελικό. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Παίζουμε την μπάλα μας και προσπαθούμε να σωθούμε. Αυτό το δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα φέρνει όμως ένα άγχος σε κάθε παιχνίδι, η έλλειψη των βαθμών. Εντάξει, άγχος υπάρχει. Υπάρχει άγχος πριν το παιχνίδι, υπάρχει άγχος. Γι' αυτό και μετά βγαίνουν κάποιες αντιδράσεις μέσα στο παιχνίδι, κάποια τέτοια. Είναι από το άγχος όλα αυτά. Απλώς μετά όταν κερδίζεις, όλα αυτά φεύγουν, ηρεμείς. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκατε έτσι μια πίεση από τον αντίπαλο, αλλά καταφέρατε να κρατήσετε το αποτέλεσμα και να πάρετε την νίκη. Το ξέραμε αυτό από την αρχή, πριν έρθει η Πέρυσι εδώ. Ξέραμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει ποιοτικούς παίχτες μπροστά και ότι θα μας πιέσει. Στο τελευταίο ήταν αναμενόμενο να πιέσουν γιατί ήταν πίσω στο σκορ. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να κρατούσαμε, να μην δεχόμασταν τον γκολ για να πάρουμε την νίκη. Το ξέραμε καταφέρετε. Και τελικά το καταφέραμε. Τη συνέχεια πώς το βλέπεις για την ομάδα σου? Συνέχεια, όπως είπα, παίζουμε κάθε μάτς σαν τελικό. Κάθε μάτς το βλέπουμε σαν τελικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Αλέξατε, δεχτήκατε ένα γκολ στο πρώτο μέρος. Κατάφερε η γηπεδούχος ομάδα, ο Εθνικός, να σκοράρει μια φορά. Έτσι αποδείχτηκε ότι ήταν αρκετό αυτό το 1-0 για να πάρει το παιχνίδι. Εσείς πιέσατε στην επανάληψη, αλλά δεν καταφέρατε να κάνετε γκολ. Εντάξει, οι γηπεδούχοι παίξανε, πετύχαν τον γκολ. Εμείς πιστεύω χάσαμε περισσότερες ευκαιρίες και κλασικότατες ευκαιρίες. Πιέζαμε, από την αρχή του παιχνιδιού πιστεύω πιέζαμε. Οι γηπεδούχοι αφού το βάλανε, κοιτούσαν να πάρουν το παιχνίδι και καλά κάνανε. Εμείς δημιουργήσαμε, πιστεύω μπορούσαμε να κερδίσουμε. Είχαμε πολλές ελλείψεις, λείπανε αρκετά παιδιά και λίγο... Πιεστήκαμε περισσότερο. Πιστεύω ότι άμα ήμασταν πλήρεις θα παίρναμε το βαθμό, γιατί όχι για τους βαθμούς. Δεν μπορώ να πω ότι η αντίπαλη ήταν κακή ομάδα. Έπαιξε όπως έπρεπε για να πάρει το τρίποντο, που πιστεύω το χάσαμε εμείς, που το θέλαμε πάρα πολύ. Το πήραν οι γηπεδούχοι που πιστεύω θα ανεβούν στη βαθμολογία και δεν θα έχουν πρόβλημα. Η συνέχεια τι λέει για την ΕΠ? Παραμένει μέσα στους στόχους της. Εννοείται, θα κοιτάξουμε να μείνουμε στα play-off για μας. Τώρα το Σάββατο έχουμε ένα καλό παιχνίδι με τον Πλαταμόνα. Θα προσπαθήσουμε να τα δώσουμε όλα, θα είμαστε πλήρεις, θα έρθουν όλα τα παιδιά. Η ομάδα μας πιστεύω είναι καλή και ποιοτική. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα να μείνουμε μέσα στους στόχους. Και γιατί όχι να παίξουμε για μας τα play-off και το κάτι παραπάνω. Γιατί όχι να μην πάμε και στον τελικό. Σε ευχαριστώ πολύ.